Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας, η ανάπτυξή τους και η απολύτως και καθολική αξιοποίησή τους από το λαό, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορεί να εξαρτώνται από τη φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό και την ατομική διάθεση προσφοράς. Τέτοια μέτρα πρέπει να αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του κράτους, να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό, να εξασφαλίζεται η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης, να εξασφαλίζεται επαρκής και σύγχρονος ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός και βεβαίως να αποτελούν μέρος του πανελλαδικού ανεπτυγμένου δημόσιου κρατικού συστήματος υγείας, προκειμένου να μπορούν να παρέχονται έγκαιρα, με ασφάλεια και απολύτως δωρεάν όλες οι προληπτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις σε όσους έχουν ανάγκη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Συνεπώς, θεωρούμε πως το κράτος πρέπει πλήρως να εξασφαλίζει αυτές τις δομές και τις υπηρεσίες στον χώρο της υγείας, αλλά και μόνο επικουρικά και συμπληρωματικά να αξιοποιούνται τυχόν προσφορές. Και απέναντι στα επιχειρήματα που ακούγονταν και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τώρα με αφορμή τη συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και προφανώς και στο μέλλον, το γνωστό λοιπόν επιχείρημα ότι το κράτος δεν έχει λεφτά, υπήρχε κρίση, υπάρχει κρίση και άλλα πολλά που ακούγονται, η πραγματικότητα είναι ότι και στην περίοδο των αυξημένων ρυθμών ανάπτυξης, να θυμίσουμε, το κράτος και το κεφάλαιο με όλες τις κυβερνήσεις του υποχρηματοδοτούσαν το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν ανέπτυσαν τις αναγκαίες υποδομές, έπαιρναν μέτρα περικοπών των δημόσιων παροχών, οι ασθενείς πλήρωναν πολλά περισσότερα και όλα αυτά σήμερα επιταχύνονται. Πολλαπλασιάζονται, ακριβώς γιατί η ανάπτυξη με ατμομηχανή τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι σε πλήρη αντίθεση με τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες. Να γιατί το κράτος δεν έχει λεφτά ποτέ για τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, ούτε στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ούτε στη φάση της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Διότι αποτελεί πολιτική επιλογή η παντός είδους στήριξη των μεγαλοεπιχειρηματιών, φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις, ζεστό χρήμα και άλλα πολλά, για την εξασφάλιση ακριβώς αυτού του στόχου που έχουν, της υψηλής κερδοφορίας τους. Και ακριβώς λόγω αυτής της πολιτικής επιλογής όλων των κυβερνήσεων έως σήμερα οφείλεται το γεγονός ότι δεκαετίες, για παράδειγμα, τώρα η Θεσσαλονίκη είναι χωρίς παιδιατρικό νοσοκομείο, ότι τα δημόσια ή η Κομωτινή, ή ότι η Ανατολική Αττική δεν έχει ένα νοσοκομείο, παρά δημόσιες, κάποια κέντρα υγείας που και αυτά υποστελεχωμένα και με τεράστιες ελλείψεις προσπαθούν να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες όλης αυτής της περιοχής, όπως επίσης αλλά και τα κέντρα υγείας, και πιο πολύ ενισχύονται τα επιχειρηματικά διαχρονικά. Και τα τελευταία χρόνια με πιο έντονους ρυθμούς έχουμε την ενίσχυση της επιχειρηματικής και εμπορευματικής δράσης των δημόσιων μονάδων, αλλά και αυτά που θα φτιαχτούν, όπως αναφέρεται εξάλλου και στο νομοσχέδιο, στην Κομωτινή, στη Θεσσαλονίκη ενδεχομένως, θα λειτουργήσουν σε αυτό ακριβώς το καθεστώς, σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση της επιχειρηματικής λειτουργίας, εμπορευματοποιώντας τις υπηρεσίες που θα παρέχουν, τις υπηρεσίες υγείας που θα παρέχουν. Και μάλιστα, εδώ γίνεται και ακόμα ένα βήμα, δίνεται η νομική οντότητα λειτουργίας ως επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δηλαδή ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου στο νοσοκομείο Κομωτινής, αλλά και σε υφιστάμενα νοσοκομεία, όπως αυτό το Πανεπιστημιακό δηλαδή στη Λάρισα, το Αττικό και άλλα, και παράλληλα η προώθηση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε αυτά. Και όχι μόνο σε αυτά, αλλά σε όλα τα νοσοκομεία προφανώς, η οποία δηλαδή διαδικασία και θα γενικευθεί. Ποιος ο στόχος? Η ένταση και κλιμάκωση της πολιτικής που στηρίζει την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα υγείας. Ξεκάθαρο. Τη μεγαλύτερη διείσδυσή του στο δημόσιο σύστημα και την εντατικότερη λειτουργία του τελευταίου με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, δηλαδή ως επιχειρήσεις, στη λογική του κόστους-όφελος. Και δείτε σύμπτωση. Την ίδια περίοδο που η κυβέρνηση προχωρά στη μετατροπή των νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή τη δημιουργία νέων υπό το νομικό καθεστώς ως πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα παιδιατρικά δηλαδή στην Κομωτινή, το παιδιατρικό στην Κομωτινή, έρχεται η έρευνα, τα συμπεράσματα, αν θέλετε, οι προτάσεις της διανέωσης του Ινστιτούτου Μελετών, το ξέρετε πολύ καλά, που απηχεί τα συμφέροντα του ΣΕΒ, να επιβεβαιώσει
Το μεταρρυθμιστικό, όπως αναφέρει Big Bang, τη μεγάλη έκρηξη, τις αναδιαρθρώσεις δηλαδή, στο χώρο της δημόσιας υγείας που απαιτούνται, με πρώτο και βασικό τη μετατροπή του νομικού προσώπου των νοσοκομείων του ΕΣΥ σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως παράλληλα και την προώθηση των ΣΔΙΤ, συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, σε διάφορους τομείς των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, θα έχουμε συγχωνεύσεις και αλλαγές χρήσης νοσοκομείων? Θα έχουμε αναπροσαρμογή της συμμετοχής των ασφαλισμένων στο κόστος με βάση εισοδηματικά κριτήρια? Θα έχουμε διαφοροποίηση των αμοιβών, ιδιαίτερα των γιατρών, στη βάση οικονομικής και κλινικής αποδοτικότητας? Οι ιδιώτες γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλονται με νοσοκομεία του ΕΣΥ με πλήρη ή μερική απασχόληση για έκτακτες ή εποχιακές ανάγκες? Θα έχουμε τη θεσμοθέτηση της κινητικότητας εντός του ΕΣΥ, ώστε να διατίθεται το αναγκαίο προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες σε κάθε περιοχή και σε κάθε μονάδα, προκειμένου στην ουσία να βουλώνουν τρύπες με τα τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης που υπάρχουν στα νοσοκομεία? Αλήθεια, θα υπάρξουν συμβάσεις στα πλαίσια των ΣΔΙΤ ανάμεσα σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης ή μίσθωσης εξοπλισμού, προκειμένου να αναπτυχθεί ο λεγόμενος υγιής ανταγωνισμός, δηλαδή η κερδοφορία των επιχειρηματιών που καλοβλέπουν τη διείσδυσή τους στα δημόσια νοσοκομεία? Αλήθεια, σε αυτό το πλαίσιο που δημιουργείται και προωθείται, η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση θα αφορά μόνο τους διευθυντές συντονιστές, οι οποίοι θα έχουν μήπως και τη δυνατότητα παροχής αμοιβόμενου ιδιωτικού έργου εντός του νοσοκομείου, ενώ για τους υπόλοιπους γιατρούς θα δίνει τη δυνατότητα πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής εργασίας απασχόλησης, ώστε να απασχολούνται σε δύο ή περισσότερα νοσοκομεία με βάση τα όποια επιμέρους συμβόλαια εργασίας συνάπτουν? Δηλαδή, θα γίνονται οι γιατροί γυρολόγοι από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να συμπληρώσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα? Ή μήπως ένα μέρος του υπόλοιπου προσωπικού θα είναι μερικής απασχόλησης ή ακόμα και εποχιακής απασχόλησης? Γιατί, για παράδειγμα, για την Κομωτινή, μπορεί να είπατε και στην Επιτροπή, ακούστηκε και από προηγούμενους εισηγητές από το βήμα αυτό, θα γίνει μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού που υπηρετεί τώρα στο καινούριο νοσοκομείο, διατηρώντας τις εργασιακές σχέσεις, τα μισθολογικά, αυτά δικαιώματα που έχουν κτλ.? Τι θα γίνει όμως με τους 100 και πλέον, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, νέους, αναγκαίες μάλλον θέσεις εργασίας που θα υπάρξουν στο νοσοκομείο του Σκονδυλίου? Με τι σχέσεις εργασίας θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ναι ή όχι? Έτσι λοιπόν, εμείς ρωτάμε παρόλα αυτά, ξαναρωτάμε πάλι. Όλα αυτά, ανάμεσα στις άλλες διαπιστώσεις της συγκεκριμένης έρευνας της διανέωσης, αναφέρονται επίσης προκλητικά και κοινικά, και εδώ θα θέλουμε να το τονίσουμε, αναφέρεται λοιπόν προκλητικά και κοινικά πως ο θεσμός της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είναι ο λόγος, ακούστε το, που το προσωπικό των νοσοκομείων έχει οδηγηθεί σε εξουθένωση. Δηλαδή, η μόνιμη και σταθερή δουλειά βλάπτει την υγεία των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Το αποδέχεστε? Θα σας ακούσουμε. Το επιπλέον προσωπικό που θα στελεχώσει, όπως είπαμε, το νοσοκομείο της Κομωτινής, πέρα του προσωπικού, όπως είπαμε, που θα μεταφερθεί, πείτε μας ακριβώς εάν θα είναι και με τι σχέσεις εργασίας, ορισμένου χρόνου, συμβάσεις, με τι. Για παράδειγμα, το νοσοκομείο, το συγκεκριμένο, της Κομωτινής, τα βάλαμε και στην Επιτροπή. Τα είχαμε βάλει και στην συζήτηση στις προηγούμενες επιτροπές που αφορούσαν αντίστοιχα νοσοκομεία και στη Γενική Σύμβαση, αν θέλει, στην πρώτη σύμβαση, τη συνολική. Το νοσοκομείο, για παράδειγμα, θα χρηματοδοτείται πλήρως και επαρκώς από τον κρατικό προϋπολογισμό? Και εδώ ξαναρωτάμε, τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν είναι καθόλου απίθανο με βάση την εμπειρία που υπάρχει ως τώρα, που το δημόσιο για οποιοδήποτε λόγο δεν χρηματοδοτήσει ή δεν στελεχώσει επαρκώς το νοσοκομείο ή, αν θέλετε, τα υπόλοιπα νοσοκομεία? Μπορεί αυτό, σύμφωνα με τη σύμβαση, γιατί αναφέρεται, να αποτελέσει αφορμή είτε για επιστροφή χρημάτων κτλ. Ή αν το δημόσιο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα
τότε να βρεθεί λύση με την παραχώρηση του νοσοκομείου στους ιδιώτες, εφόσον είναι ή μπορεί να γίνει κερδοφόρο. Ναι ή όχι. Γιατί μπορεί όλα τα κόμματα παράλληλα με όλα αυτά, δείτε τώρα, και στην Επιτροπή αλλά και στις επιτροπές που μας συζητήσαμε όλες αυτές τις τροποποιήσεις και από την αρχική σύμβαση και εντεύθυν. Μπορεί όλα τα κόμματα από κοινού, έτσι, να εκφράζουν και εκφράζονται τις μεγάλες ευχαριστίες για την προσφορά του Ιδρύματος. Όμως ο στόχος, κατά τη γνώμη μας, όλων είναι ένας κοινός, όπως κοινή είναι και η στρατηγική που υπηρετούν όλα τα κόμματα. Είτε κυβέρνησαν είτε δεν κυβέρνησαν. Βαθύτερος λοιπόν στόχος είναι η επίδραση, η βαθύτερη ιδεολογική επίδραση στους εργαζόμενους και μάλιστα με πολλαπλούς τρόπους. Πρώτον, να καλλιεργηθεί στο έδαφος όντως των σοβαρών προβλημάτων των λαϊκών οικογενειών. Ποιο? Το ανθρώπινο πρόσωπο του συστήματος. Αυτού του συστήματος, του βάρβαρου συστήματος της εκμετάλλευσης. Δεύτερον, να συμφιλειωθούν οι εργαζόμενοι με την αντίληψη ότι όσο περισσότερο πάει καλά η κερδοφορία των επιχειρηματιών, μπορεί να περισσέψει και κανένα ψίχουλο από τα αμύθιτα κέρδη των ευεργετών που προκύπτουν από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων, αλλά και βεβαίως από την εκμετάλλευση του πλούτου της χώρας μας όπως και άλλων χωρών. Και τρίτον, να εθίζονται οι εργαζόμενοι με την αντίληψη για κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές, όχι ως δικαίωμα, αλλά ως φιλανθρωπία. Όλα λοιπόν τα ανωτέρω αποτελούν τη συνέχιση, αλλά και τα προσεχώς μιας πολιτικής που εφαρμόζεται διαχρονικά από όλα τα αστικά κόμματα της κυβερνήσης. Με πηξίδα όμως τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μετατρέπουν ολοένα και περισσότερο την υγεία σε ατομική υπόθεση, σε ακριβό εμπόρευμα για τους λίγους, συρρυκνώνοντας το ελάχιστο επίπεδο των δωρεάν κρατικών παροχών για όλους και αυξάνοντας τις πληρωμές στην ώρα της ανάγκης. Εμείς λέμε ότι η απάντηση σε αυτή την πολιτική από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων μπορεί να δώσει μόνο ο κοινός αγώνας υγειονομικών και ασθενών για χρηματοδότηση, στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας και πρόνοιας στο ύψος των πραγματικών αναγκών, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία και πρόνοια για όλους, με κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Και αυτός ο αγώνας θα δυναμώνει όσο περισσότερο κοιτάζει μπροστά, δηλαδή στην ανατροπή του άθλιου συστήματος που θέλει την υγεία εμπόρευμα για τα κέρδη του κεφαλαίου, που εμποδίζει την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων και του λαού. Όπως λοιπόν είπαμε στην Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο, ενώ σε αντίστοιχες συζητήσεις ή νομοθετήσεις που αφορούσαν την συγκεκριμένη συνολική δωρεά με τις επιμέρους τροποποιήσεις που ερχόταν ψηφίσαμε παρόν, θα το καταψηφίσουμε με μοναδικό κριτήριο το ότι μετατρέπει το νοσοκομείο της Κομωτινής σε, ενδεχομένως και της Θεσσαλονίκης, σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο για το οποίο μας οδηγεί στο να καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ.